Άγιε Πατέρα, κύριε Υπουργέ, κύριοι Δήμαρχοι, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι χαιρετούμε και χαιρετούμε γιατί συνεχίζουμε το Δήμαρχο του Ταύρου, τον Δημήτρη Ντοσούτο, που και εκείνος έχει τη δική του διαδρομή στο Δήμο του Ταύρου. Και η εμπειρία του θα είναι σημαντική στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά με υγεία, πάνω απ' όλα. Με υγεία και αισιοδοξία. Και το λέω αυτό γιατί εξωτερικό αυτές τις μέρες, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Και αυτές οι δυσκολίες θα έρθουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Περικοπές επιχορηγήσεων, δυσκολίες στις λειτουργίες των Δήμων. Και αυτή όλη η κατάσταση απαιτεί από εμάς ένα και μόνο πράγμα. Ενότητα. Ενότητα για να τιμήσουμε τη δική σας εμπιστοσύνη. Ανδρέα Ευθυμίου, σου εύχομαι να είσαι καλορίζικος. Η δικιά μας δημοτική παράταξη πήρε μία λαϊκή εντολή. Να κάνει αντιπολίτευση. Να κάνει αντιπολίτευση όμως επικοδομητική. Στα καλά μαζί σου. Στα άσχημα απέναντι. Αυτή θα είναι η δέσμευση της δικιά μας δημοτικής παράταξης για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί στα χέρια μας έχουμε σημαντικές αποφάσεις να πάρουμε. Τα χρόνια που έρχονται είναι μεταβατικά. Νέες αρμοδιότητες από τις νομαρχίες έρχονται στους Δήμους. Νέες αρμοδιότητες που πολλές φορές δεν συνοδεύονται από πόρους και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες μέρες, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η κοινωνική πολιτική. Να βοηθήσουμε εκεί που χρειάζεται και πάντα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Σήμερα δεν είναι όμως μέρα για να κάνουμε πολιτικούς λόγους. Σήμερα είναι μέρα για ευχές. Είναι μέρα χαράς και αισιοδοξίας. Καλή χρονιά και να είστε καλά όλοι. Και επειδή στις 7 και στις 14 Νοεμβρίου νικητής μπορεί να είναι ένας συνδυασμός, αλλά υπάρχει και ένας άλλος νικητής. Αυτός που γύρισε την πλάτη στην κάλπη και δεν ήρθε να ψηφίσει. Θα ήθελα λοιπόν να κόψω το κομμάτι σε αυτόν τον προβληματισμένο πολίτη που μας γύρισε την πλάτη και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό και να δείξουμε ότι αυτή η απαξίωση κάπου πρέπει να βάλει τέλος.